Ο τίτλος της έκθεσης, «Το δάσος κάτω από το δρόμο», νομίζω ότι περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε σε αυτή την έκθεση. Ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός μεγάλου τεχνικού έργου, ενός έργου πνοής, όπως είπα και προηγουμένως για τη Δυτική Λέσβο, γίνονται δύο πράγματα. Αφενός μεν έρεται η απομόνωση του Δυτικού Τμήματος του νησιού και απ' την άλλη μεριά κερδίζουμε, κερδίζει το νησί, κερδίζει η κοινωνία, κερδίζει η χώρα ένα καινούριο, εξίσου σημαντικό μνημείο με αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ως το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Γιατί δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι αυτός ο δρόμος, η διάνοιξη αυτού του οδικού άξονα, έκανε ένα δεύτερο θαύμα. Ένα διαφορετικό, ένα καινούριο, ένα νεότερο από το προηγούμενο γνωστό απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο, εκεί στους χώρους όπου όλοι γνωρίζαμε ως το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Στην ουσία αποκαλύπτεται με τον πιο σίγουρο, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει ένα απολιθωμένο δάσος στη Λέσβο, αλλά η ηφαιστειακή δραστηριότητα δημιούργησε επάλληλα απολιθωμένα δάση, καθώς το πέλαγος των ηφαιστειακών εκρήξεων του Βορείου Αιγαίου, κάθε φορά που ένα καινούριο γεγονός ερχόταν να διαταράξει την ησυχία του τροπικού υποτροπικού δάσους που εκείνη την εποχή, πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε στο Αιγαίο, ένα καινούριο μνημείο γεννιόταν. Λες και ο ύφαιστος, που όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική μυθολογία θέλει να βρίσκεται εδώ κοντά μας, στο γειτονικό νησί στη Λίμνο, κάθε φορά που αποφάσισε να στερήσει από αυτό το δάσος, το τροπικό δάσος της Λέσβου, τη ζωή, του χάριζε με άλλο τρόπο την Αθανασία. Ας κάνουμε λοιπόν μαζί αυτό το ταξίδι στο καινούριο απολιθωμένο δάσος που αποκαλύφθηκε κάτω από τον καινούριο δρόμο που σιγά σιγά χτίζεται στη Δυτική Λέσβο. Ο οδικός άξονας Καλονής Ιγρίου διασχίζει την προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσους και η περιοχή διέλευσής του διασχίζει σημαντικές απολιθωματοφόρες περιοχές, όπως γνωρίζουμε από το πλήθος των επιφανειακά ορατών απολιθωμάτων. Κατά τη διάρκεια των εξκαφών, αποκαλύφθηκε πολύ μεγαλύτερο πλήθος απολιθωμάτων από ό,τι ξέραμε από την επιφανειακή χαρτογράφηση, τα οποία εντοπίζονται, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε ολόκληρο το μήκος της Χάραξης. Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου αποτελεί σίγουρα ένα από τα ωραιότερα και σπανιότερα σε παγκόσμια κλίμακα μνημεία της γεωλογικής κληρονομιάς. Δημιουργήθηκε πριν από 20, λέμε το 20 για συμβατικούς λόγους, γιατί είναι πιο εύκολο να το θυμάται κανείς, στην πραγματικότητα πριν από 18,5 εκατομμύρια χρόνια, όταν μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις προκάλεσαν την καταστροφή των υποτροπικών δασών που κάλυπταν την περιοχή. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτά τα ηφαιστειακά πετρώματα μεγάλες βολίδες που εκτοξεύτηκαν από τα ηφαίστεια και ταυτόχρονα οριζόντιους ή ιστάμενους απολιθωμένους κορμούς όπως αυτός που φαίνεται σε αυτό το πρανές. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις απολιθωμάτων που παρατηρούνται στις περιοχές όπου εντοπίζεται η αξονική περιοχή των πυροκλαστικών ροών οδηγεί την εικόνα πολλαπλών κορμών που ο ένας βρίσκεται πάνω στον άλλον. Στην πραγματικότητα, καθώς τα υλικά από το ηφαίστειο έτρεχαν στις πλευρές μέσα σε κοιλάδες, παρέσυραν δέντρα, γι' αυτό σήμερα σε πολλές θέσεις βρίσκουμε τον ένα κορμό πάνω στον άλλον. Ο προσανατολισμός των απολιθωμένων κορμών συμπίπτει με τη διεύθυνση της κίνησης. Εμείς τι κάναμε για να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση αυτού του έργου? Όσα δέντρα βρήκαμε τα οποία ήταν σε οριζόντια, σε ήκτια θέση, με αυτή την τεχνική την οποία βλέπετε, δηλαδή κατασκευή γύψινων ναρθίκων, τα μεταφέραμε στο μουσείο έτσι ώστε να απελευθερώσουμε το δρόμο της χάραξης. Πολλά όμως ιστάμενα απολιθώματα βρίσκονται στα πρανή του δρόμου και αυτά προστατευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν με τα κατάλληλα μέσα για το μέλλον. Καταλαμβάνουν τεράστια έκταση, αλλά είναι και ολοκληρωμένα κομμάτια δέντρων
που μοιάζουν να είναι ζωντανά, σαν να τα κόψαμε χτες ή να έσπασαν από κάποια θύελλα ή από κάποια φυσική καταστροφή. Σε κάποιες θέσεις ζητήσαμε από την τεχνική εταιρεία και από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων να δημιουργήσει κάποιες παραλλαγές του δρόμου εκεί όπου βρέθηκαν απολιθώματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να μεταφερθούν. Ένα από αυτά είναι αυτό το υπέροχο και τεράστιο ριζικό σύστημα το οποίο αποκαλύφθηκε ακριβώς στο κέντρο της διέλευσης του οδικού άξονα. Και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια παραλλαγή ώστε όλο αυτό το δέντρο, εσείς βλέπετε τη μία του πλευρά μόνο, από όλες τις πλευρές αποκαλύπτονται οι ρίζες του δέντρου αυτού, να διατηρηθεί στη φυσική του θέση και να είναι επισκέψιμο. Η έκθεση. Γιατί κάνουμε αυτή την έκθεση? Θέλουμε να δείξουμε ένα τμήμα των όσων έχουν αποκαλυφθεί αυτό το διάστημα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλοί με ρώτησαν γιατί, ποια η σκοπιμότητα για μια έκθεση ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ δεν ξέρετε ακόμα το σύνολο των ευρημάτων, ενώ δεν μπορείτε να αξιολογήσετε ποια ανάμεσα σε όλα τα ευρήματα που θα βρεθούν σε αυτόν τον οδικό άξονα, ποια θα είναι πράγματι τα πιο σημαντικά. Είναι διτή η σημασία της έκθεσης. Ο ένας λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η έκθεση είναι ότι φέτος, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της δραστηριοποίησης αυτού του οργανισμού, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη έκθεση και κυρίως μέσα από αυτή να δείξουμε στον κόσμο τον τρόπο της δουλειάς μας. Ότι η διαδικασία της ανάδειξης, της ανασκαφής, της προστασίας των απολιθωμάτων δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ούτε εύκολα ούτε χωρίς σκόπο. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια έκθεση και έχουμε περισσότερο από το υλικό που δείχνουμε και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια ευρήματα τα οποία τα θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρξε μια από πρόπερση που δημιουργήσαμε την έκθεση Αιγαίων, η γέννηση ενός αρχιπελάγους, υπήρξαν πάρα πολλές αιτήσεις από άλλα μουσεία και πιέσεις να φιλοξενήσουν μια έκθεση για το απολιθωμένο δάσος και έτσι σκεφτήκαμε ότι αυτή μπορεί να γίνει μια περιοδική έκθεση η οποία να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα, χωρίς να μειώσουμε τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου, να παρουσιάσουμε μια έκθεση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο τρίτος λόγος είναι μια σκοπιμότητα. Το έργο αυτό, για λόγους οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τη θέληση του μουσείου, συνάντησε μια σειρά από δυσκολίες και η χρηματοδότηση έχει διακοπεί. Είναι πάση θυσία η ανάγκη η χρηματοδότηση να συνεχιστεί και ο δρόμος αυτός να ολοκληρωθεί. Και πιστεύουμε ότι και η έκθεση θα συμβάλλει ώστε να ξεπεραστούν κάποιοι μύθοι. Ότι δήθεν οι προσπάθειες για την ανασκαφή των απολιθωμάτων καθυστέρησαν το έργο ή ότι δήθεν η ανακάλυψη είτε απολιθωμάτων είτε αρχαίων είναι λόγος που καθυστερούν ή εμπλέκονται τα δημόσια έργα. Το κέρδος, το κοινωνικό και οικονομικό κέρδος που μπορεί να προκύψει από τους τεράστιους θησαυρούς που κρύβει μέσα της ελληνική γη είναι τεράστιο, πολλαπλό, είναι διαχρονικό, δεν αφορά εμάς, αφορά και τις γενιές που θα έρθουν. Δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να θυσιάσουμε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο προς όφελος μιας εφήμερης ταχύτητας. Αντίθετα, έχουμε κάθε λόγο να το αναδείξουμε, να το προστατεύσουμε και να προσθέσουμε μια ακόμα πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας σε αυτόν τον τόπο. Αυτό θέλει να δείξει αυτή η έκθεση και ελπίζουμε ότι τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπορεινούς μήνες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου που θα βρίσκεται εδώ πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό, η έκθεση αυτή θα μπορέσει να πείσει και τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Λέσβου ότι άξιζε τον κόπο αυτή η ελάχιστη οικονομική δαπάνη που σήμαινε
για το ελληνικό κράτος η ανασκαφική εργασία για την ανάδειξη αυτών των ευρημάτων άξιζε τον κόπο και επίσης ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Τι βρήκαμε? Εκτός από τους απολιθωμένους κορμούς, βρήκαμε μοναδικά στην κατηγορία τους ευρήματα. Από τα φύλλα της κανέλας, της δάφνης, της καρυδιάς, της βαλανιδιάς, μέχρι τα φύλλα του φίνικα, που αποτυπώνονται στα ηφαιστειακά πετρώματα της Δυτικής Λέσβου. Μοναδικές εικόνες ενός μοναδικού δάσους, ενός καινούριου δάσους, που πια μπορούμε να ταυτίσουμε τα φύλλα με τους κορμούς και να του παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο. Και ακόμα, σε αυτή την πέτρα που ίσως δεν μπορείτε να την ξεχωρίσετε, αποτυπώνεται η μοναδική στιγμή. Ποια στιγμή? Η στιγμή εκείνη που ένα μεγάλο ηφαίστειο με τη δύναμή του μπορεί να τσακίζει σαν σπιρτόκουτα μεγάλους κορμούς δέντρων όπως η βαλανιδιά που έχετε μπροστά σας. Αυτή η στιγμή της έκρηξης, αυτή η στιγμή της φθοράς, αυτή η στιγμή του τσακίσματος του ξύλινου κορμού και της δημιουργίας ενός τεράστιου δάσους πεσμένων δέντρων είναι αυτή που αποτυπώνεται σε αυτή την εικόνα. Αυτά είναι τα σπασίματα που δεν έγιναν, που δεν έγιναν μεταγενέστερα, είναι τα σπασίματα του κορμού την ώρα της ηφαιστειακής έκρηξης και αυτό αποτυπώνεται πάνω σε αυτό τον απολιθωμένο κορμό. Είναι ατέλειωτες οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε και θα μπορέσουμε να αντλήσουμε από αυτό το υλικό. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, όπως στην αρχή βρισκόμαστε για την έρευνα του απολιθωμένου δάσους. Κλαδιά δέντρων, λες και τα κόψες χτες, εμφανίζονται στην έκθεση, αλλά εμφανίζονται και κατά μήκος της χάραξης του οδικού άξονα. Και πάνω απ' όλα, αυτά τα μικρά παιδιά, μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις που θα συνοδεύουν αυτό το καλοκαίρι την έκθεση, θα μπορέσουν να μάθουν για την ιστορία του τόπου τους, για τα μνημεία του τόπου τους και γιατί όχι, να γίνουν μικροί παλαιοντολόγοι, μικροί ερευνητές, ψάχνοντας στα σκάματα, τα εκπαιδευτικά σκάματα γύρω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να ανακαλύψουν τα δικά τους απολιθώματα και να προσπαθήσουν να τα προσδιορίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι επικοινωνούμε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα γενιά την ανάγκη για την ανάδειξη, για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτές οι πέτρες, για τις οποίες, ας μην ξεχνάμε, για κάποιες άλλες πέτρες θυσιάστηκε ο Μακρυγιάννης, για αυτές τις πέτρες πολλοί άνθρωποι αγωνίστηκαν για να υπάρξει αυτό το μουσείο, για να διασωθούν, για να μην διασκορπίζονται στα πέρατα της γης και γι' αυτό εμείς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά την δυνατότητα να μάθουν για αυτή την ιστορία, για αυτό το μνημείο και να ακολουθήσουν κι αυτοί το δικό τους δρόμο αγαπώντας τα τεκμήρια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους. Κλείνοντας, θα πρέπει να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Διεύθυνση Οδικών Έργων με την οποία συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αυτού και το οποίο χρηματοδοτήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων με το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ. Να ευχαριστήσουμε την κοινοπραξία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου και την εταιρεία Τοξότης ΑΕ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό. Είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε κάποιον ο οποίος εκτελεί ένα έργο και θέλει να το τελειώσει ότι αξίζει τον κόπο να καθυστερήσει λίγο προκειμένου να μην χαθούν αυτά τα απολιθώματα. Και δεν μπορώ παρά να το αναγνωρίσω. Πρέπει να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη βοήθεια που είχαμε και τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και το Δήμο Λέσβου. Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται χάρη στην συνεργασία με το Δήμο Λέσβου στα πλαίσια του έργου του ΟΣΑΠΗ. Η έκθεση λοιπόν «Το δάσος κάτω από το δρόμο», ευρήματα απολιθωμάτων από τις ανασκαφές κατά μήκος του νέου οδικού άξονα Καλονής Σιγρίου, οργανώνεται στα πλαίσια της πράξης Γεωπάρκο Λέσβου, δράση σήμανσης ψηφιακής ανάδειξης και προβολής, του ΟΣΑΠΗ του Δήμου Λέσβου, Ήπεθρος Χώρα και Πολιτιστικός Τουρισμός, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη και Νήσι Αιγαίου 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας 8, αηφόρος ανάπτυξης και ποιότητας ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ στους συντελεστές
να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που αποδέχτηκαν αμέσως την πρόταση για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμα δράσης 2015 του Μουσείου που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μόχθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση, καταρχήν την ομάδα της έκθεσης. Τα ονόματα τα βλέπετε, είναι οι συνάδελφοι Ηλίας Βαλιάκος, Κωνσταντίνα Μπεντάνα, Όλγα Τσαλκιτζή, Δημήτρης Κουτλής και Μαρία Γιασότη που επιμελήθηκαν τα κείμενα για την έκθεση που μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια. Η μοσιογραφική μελέτη και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της έκθεσης οφείλεται στην Ελένη Θεοδόρου, αρχιτέκτονα μηχανικό του MEP. Η κατασκευή της έκθεσης έγινε από το προσωπικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, αλλά η έκθεση δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που δούλεψαν στις ανασκαφικές εργασίες, και βλέπετε τα ονόματα όλων των συναδέλφων που δουλεύουν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Να ξεκινήσω από τους γεωλόγους που επέβλεψαν τα έργα από την πρώτη στιγμή, από το Σεπτέμβριο του 2013, τον Ηλία τον Βαλιάκο, τον Γιώργο τον Γκρεμπυλάκο, τον Τάσο τον Πλούγαρλι, την Αλεξάνδρα την Πετροτού, τη Μαρία την Αγιασότη, την Αναστασία την Ταμτελέν, φυσικά τον Νίκο τον Σαλαμπαρχό, τον Κώστα τον Καταχανά, τον Κώστα τον Βακαλίνη, τον Γιώργο τον Πασλή, τον Γιώργο τον Τέφα, τον Μιχάλη τον Αξιώτη, τον Σπύρο τον Ζαμπαρά, τον Νίκο τον Ξανάκη, τον Βατουσιανό που δούλεψαν στα πλαίσια αυτού του έργου και είχαν συμβάσεις με βάση αυτό το έργο. Τις αποτυπώσεις των πολυθωματοφόρων θέσεων και οι χάρτες έγιναν από τον Βασίλη τον Ροζακή και τη Μαρία την Αγιασότη. Στο αρχείο των απολυθωμάτων και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων δούλεψαν η Μαρία η Αγιασότη, ο Δημήτρης Σουμπάτσιος και ο Βασίλης Χατζημιχαήλ. Για τη συντήρηση των εκθεμάτων η ομάδα συντήρησης, ο Δημήτρης ο Κουτλής, ο Γιάννης ο Χωραφάς, η Θεόνη Μπένη, η Στυλιανοπούλου, ο Σκενδέρογλου, η Μαρία Λεμονή, ο Αντώνης ο Γεωργίου, η Άννα Ινεράτσου, η Κλειό η Αμερικάνο, η Μαρία Γιουλοπούλου, η Μαρία Γανταδέλου, η Ελευθερία η Πασχή. Για τη μεταφορά των εκθεμάτων, όπως θα δείτε, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι γιγάντια απολυθώματα και εγώ πραγματικά τους είμαι ευγνώμονας για την προσπάθεια την οποία έκαναν. Και πάλι ο Νίκος Σαλαμπαρχός, ο Κώστας Καταχανάς, ο Κώστας Μπαχαλίνης, ο Γιώργος Πασλής, ο Γιώργος Τέφας, ο Παναγιώτης Αμπουλιός και ο Μιχάλης ο Αξιώτης. Οι ξύλινες κατασκευές που θα δείτε έγιναν από τον Αντώνη τον Κανιγιάννη, οι μεταλλοκατασκευές από τον Γιώργο τον Βλάχο, η γραφιστική επιμέλεια από τον Δημήτρη τον Κότα, οι οπτικοακουστικές παραγωγές από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, η εκτυπώση του υποπτικού υλικού από την εταιρεία XLG, η γραμματιακή υποστήριξη είναι από την πηγή του Χρονοπούλου και τη βάση του Μπλουσάκη, η εκτυπώση των εντύπων έγινε από την επικοινωνία Λέσπου, το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης οφείλεται στο αρχείο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Δημήτρη τον Κουτλή, τον Δημήτρη τον Μπάτσο και τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Και τέλος τα μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα προετοιμάζονται και σύντομα θα είναι έτοιμα να παρουσιαστούν από την ομάδα που ασχολείται με τα εκπαιδευτικά, που είναι η Ντίνα Ιμπεντάνα, κεφαλής του αρμόδιου τμήματος, η Όλγα Ιτσαλκιτζή, η Μαρία Ιασότη, ο Δημήτρης Κουτλής, ο Γιάννης Χωραφάς και η Πηγή Χρονοπούλου. Τους είπα όλους, ελπίζω να μην ξέχασα πολλούς, ξέχασα κάποιους είναι σίγουρο. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δούλεψαν. Πρέπει να πω ότι όλο το προσωπικό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας έχει συμβάλει σε αυτή την έκθεση. Τους ευχαριστώ όλους. Χωρίς αυτούς η έκθεση δεν θα υπήρχε και νιώθω και ιδιαίτερα περήφανος που μπορώ να τους εκπροσωπώ και να παρουσιάζω στο όνομά τους αυτή την έκθεση που δείχνει το μέτρο της δικής τους προσπάθειας και της προσπάθειας αυτού του οργανισμού που εδώ και 20 χρόνια έχω την τιμή να ηγούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση για να δούμε την έκθεση από κοντά.